Θα σας δείξω σήμερα πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα βρυσάκι εκστρατείας για να πλένετε τα χέρια σας όταν είσαστε σε εκδρομή ή ακόμα και σε κατάσταση επιβίωσης. Ένα μεγάλο μπουκάλι μπορεί να χρησιμεύσει ακόμα και για μπάνιο. Ένα μεγάλο δοχείο από αυτά που είναι γύρω στα 10 λίτρα περίπου από πορτοκαλάδες και χυμούς ή λάδια, έχω δει κάτι τέτοια δοχεία που κυκλοφορούν. Εδώ θα σας δείξω απλά τη λειτουργία, η οποία στηρίζεται στον κλέφτη υγρών που είχα αναρτήσει παλιότερα. Όλο το κόλπο είναι ότι η ατμοσφαιρική πίεση εμποδίζει το νερό που είναι μέσα στο δοχείο να βγει έξω εάν είναι κλειστή ή πάνω τρίποδο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε μια μικρή τρυπούλα στο δοχείο σας. Ας την κάνω λίγο έτσι, ωραία, και δεν έχετε παρά να το γεμίσετε με νερό. Το δοχείο είναι έτοιμο για χρήση. Το μόνο που χρειάζεται, η τρυπούλα είναι εδώ, το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε λίγο το καπάκι για να αρχίσει να παίρνει νερό. Θα ανοίξουμε τα άλλο χέρι γιατί δεν με βολεύει. Και το νερό τρέχει. Μόλις κλείσετε το καπάκι, το νερό θα σταματήσει. Είναι πολύ απλή λειτουργία. Μπορείτε να το έχετε κρεμασμένο κάπου, έτσι ας πούμε. Μπορείτε να το έχετε σε ένα σταθερό μέρος. Και να το έχω έτσι να το βλέπετε όλο μαζί. Ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω. Αυτή είναι η λειτουργία. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε μια εκδρομή, στο σπίτι, σε μια διακοπή νερού ή βέβαια και σε καταστάσεις επιβίωσης. Είναι εύκολο.